Λοιπόν, εξαφορμής τη συμπλήρωση μια εβδομάδα τα δημοτικά μα, να δούμε, να καταγράψουμε αν υπάρχουν τα όποια προβλήματα. Είχαμε πριν και τον Υπουργό Υγεία εδώ. Μα λέει ότι θα επισκεφθεί σχολεία, να δούμε, να ακούσει και από εκπαιδευτικού τι μπορεί να γίνει κλπ. Λόγω και των πρωτοκόλων. Σα, ποια είναι έτσι η δική σα εκτίμηση? Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω καταγράφοντας έτσι κάποιες θετικές, αν θέλετε, εξελίξεις. Επιτέλους έχουμε εισακουστεί όσον αφορά την πρόσληψη επιπλέον βοηθητικού προσωπικού στα νηπιαγωγεία μας, κάτι το οποίο ήταν και δική μας εισήγηση, ίσχυσε πέρσι, φάνηκε ότι βοηθούσε. Επομένως, έτσι το είδαμε έτσι με πολύ τέλος πάντων θετική ματιά αυτή την θετική εξέλιξη. Επίσης, να καταθέσω στα θετικά ότι ξεκινά από αύριο Τετάρτη σε αριθμό σχολείων περίπου 48 δημόσια δημοτικά σχολεία. Ξεκινά ο έλεγχος, ο rapid test, σε όσα παιδιά έχουν βεβαίως τη συγκατάθεση των γονιών τους. Και εδώ είναι που θέλουμε έτσι και τη συμβολή και των γονιών, έτσι να δώσουν τη συγκατάθεση, γιατί νομίζω είναι, αναγνωρίζουμε όλοι ότι και αυτό είναι ένας τρόπος ο οποίος θα βοηθήσει στο να περιοριστεί, αν θέλετε, ο αριθμός των κρουσμάτων και της μετάδοσης του κορονοϊού. Βεβαίως, καλό θα ήταν να επεκταθεί και σε περισσότερα σχολεία, αλλά αυτά τα δύο τα καταθέτουμε στα θετικά, κυρία στις θετικές Βασιλείου, εξελίξεις. Ναι, να κάνουμε μια διευκρίνηση βεβαίως. Άλλο σχολική βοηθή και άλλο συνοδή, διότι το πρόβλημα για τα παιδιά τα ίδια είναι και σε αυτό. Το γεγονός ότι ακόμη περιμένουν εγκρίσεις για συνοδούς. Η βοηθή... Θα αναφερθούμε και στις σχολικές συνοδούς, αν μου επιτρέπετε, κυρία Σάβα. Όσον αφορά η σχολική βοηθή, είναι, αν θέλετε, το προσωπικό εκείνο που βοηθά όσον αφορά την καθαριότητα, τις απολυμάνσεις. Αντιλαμβανόμαστε όλοι σε νηπιαγωγεία όπου οι ηλικίες των παιδιών είναι μικρές, πόσο εύκολο μπορούν να αγγίξουν τα παιδάκια στις επιφάνειες, πόσο σημαντικό είναι να απολυμαίνονται. Επομένως, είναι σημαντικό ότι θα ενισχυθούν κάποιες αριθμοί σχολικών μονάδων, 116 σχολικές μονάδες, με επιπλέον σχολικές βοηθούς. Ναι. Όσον αφορά τις σχολικές συνοδούς, βεβαίως και εδώ πρέπει συνοδή. Να καταθέσουμε... Είναι και από τα δύο φύλλα οι άνθρωποι που εργάζονται, ναι. Ναι. Σχολική, βεβαίως, εννοείται. Ναι. Εδώ πρέπει να πούμε ότι είναι πολύ σημαντικό και όσον αφορά τους σχολικούς συνοδούς, να γίνεται η στελέχωση στη βάση όχι οικονομικών κριτηρίων, να μην τέλος πάντων καταφεύγουμε σε περικοπές, αλλά να γίνεται η στελέχωση, αν θέλετε, των σχολικών μονάδων με σχολικούς συνοδούς, ακριβώς για να βοηθηθεί η εκπαίδευση των παιδιών που τις έχουν ανάγκη. Και εδώ να επισημάνουμε, είναι κάτι το οποίο αναφέραμε και στην Βουλή, στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής, ότι δυστυχώς σε επίπεδο δημοτικής εκπαίδευσης παρατηρήθηκαν και φαινόμενα όπου στο μέσο της σχολικής χρονιάς άλλαζε το πρόγραμμα των σχολικών συνοδών, γιατί προέκυπταν ανάγκες άλλα παιδάκια τα οποία είχαν ανάγκη σχολικών συνοδών. Αυτό δημιουργούσε μια αναστάτωση. Αυτό τουλάχιστον ήρθε κοντά μας και από τα μέλη μας και από τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι, αντιλαμβάνεστε, είχαν να αντιμετωπίσουν αυτή την αναστάτωση και σε επίπεδο γονιών και σε επίπεδο παιδιών, τα οποία άλλαζε το πρόγραμμα, άλλαζαν οι ώρες, τα μαθήματα στα οποία είχαν τους σχολικούς συνοδούς. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να γίνεται σωστός προγραμματισμός αφενός και αφετέρου, να υπάρχει δυνατότητα να υπάρχουν οι σχολικοί συνοδοί εκεί και όπου χρειάζεται, εκεί και όπου απαιτείται από τις ιδιαιτερότητες του κάθε παιδιού, γιατί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση το κάθε παιδί, κυρία Σάβα. Βεβαίως, κυρία Βασιλείου, γι' αυτό και όλοι εμείς παλεύουμε μαζί σας. Και για τα παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία επίσης το ίδιο. Αν γίνονται οι σωστές ρυθμίσεις έτσι ώστε και να αφομοιωθούν στην τάξη, αλλά και να μην δημιουργούνται τα όποια προβλήματα. Πολύ σωστά. Όσον αφορά το κομμάτι αυτό που έχετε πει μόλις τώρα, είναι κάτι το οποίο μας προβληματίζει πάρα πολύ. Και αν μου επιτρέπετε, είναι ένα θέμα το οποίο μας προβληματίζει και σε εκπαιδευτικό επίπεδο και σε, αν θέλετε, συνδικαλιστικό. Αλλά αν πάρουμε το εκπαιδευτικό κομμάτι, είναι πολύ σημαντικό αυτά τα παιδιά να έχουν συνεχή στήριξη από το Σεπτέμβρη που ανοίγει το σχολείο μέχρι και το τέλος της χρονιάς. Είναι σημαντικό οι όποιες πολιτικές εφαρμόζονται ή θα εφαρμοστούν να τη χάνουν, αν θέλετε, αξιολόγησης για να φαίνεται αν όντως έχουν θετικά αποτελέσματα. Είναι αυτά τα θέματα, τους προβληματισμούς τους οποίους καταθέσαμε και υπόψη του Υπουργείου Παιδείας. Το θέμα της μεταναστευτικής, όσον αφορά τα παιδιά, τέλος πάντων, με μεταναστευτική βιογραφία,
Είναι κάτι το οποίο έτσι είναι και επίκαιρο, γιατί άπτεται, όπως έχω πει, και στο κομμάτι το εργασιακό, γιατί σε, όσον αφορά τον αριθμό των σχολείων, τα 92 σχολεία τα οποία υπάγονται στο θεσμό των δράση, αν θέλετε, αυτή ακριβώς η πολιτική εφαρμόζεται από φέτος μόνο με το καθεστώς της αγοράς υπηρεσιών, κάτι το οποίο μας βρίσκει εντελώς αντίθετους και το καταθέσαμε και το καταθέτουμε. Δεν είναι μόνο εργασιακό, επαναλαμβάνω, δεν είναι ότι μόνο ότι δημιουργούνται δύο ταχυτήτες εκπαιδευτικό, δεν είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι λόγω του εργασιακού αυτού καθεστώτος χάνουν σημαντικά από τα εργασιακά τους δικαιώματα, αλλά είναι και το κομμάτι το εκπαιδευτικό. Ναι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι επισκέπτονται τα σχολεία μόνο αριθμό ωρών, δεν έχουν την ευκαιρία, τη δυνατότητα, αν θέλετε, να εμπλακούν ουσιαστικά στη σχολική μονάδα, να μάθουν τους μαθητές, να γνωρίσουν έτσι την σχολική κοινότητα και να προσφέρουν όσα θα μπορούσαν να προσφέρουν εάν εργάζονταν σε καθεστώς μισθωτής απασχόλησης και θα μπορούσε και η εκπαιδευτική και η σχολική μονάδα να τους αξιοποιούσε τους ανθρώπους αυτούς προς όφελος πρωτίστως των παιδιών. Επομένως, όσον αφορά αυτό το κομμάτι, είναι κάτι που μας προβληματίζει έντονα αυτές τις μέρες, κυρία Σάβα. Και επί τη ευκαιρία το αναφέρω και στην εκπομπή σας. Τώρα, κύριε Βασιλείου, ρωτάει εδώ μια τηλεθεάτρια τι γίνεται με την ειδική εκπαίδευση, πότε θα έχουμε απάντηση για τα παιδιά μας. Δεν ξέρω εκκρεμεί κάτι που αφορά και στα δημοτικά, κάποια λειτουργία κάποιων ειδικών σχολείων ή μονάδων στα δημοτικά. Ενδεχομένως το ερώτημα να αφορά είτε σχολικούς συνοδούς, γιατί υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες, εξ όσων αντιλαμβάνομαι πολλές και από τα δημοσιεύματα ακριβώς, αιτήματα τα οποία δεν έχουν τέλος πάντων θετική κατάληξη, δεν έχει εγκριθεί η Σύνοδος. Και όσον αφορά γενικότερα το κομμάτι της ειδικής εκπαίδευσης, είναι κάτι το οποίο επίσης μας προβληματίζει, είναι κάτι για το οποίο έχουμε πολλές εισηγήσεις και είμαστε έτοιμοι όταν και αν κληθούμε, να καταθέσουμε τις εισηγήσεις μας. Ως μάχημη εκπαιδευτική, κυρία Σάβα, μπορούμε να καταθέσουμε πολλές εισηγήσεις και πολλά έτσι, θέματα τα οποία προκύπτουν επί του πρακτέου, επί της πρακτικής διαδικασίας, ακριβώς με στόχο να βελτιωθεί η όλη, αν θέλετε, πολιτική, η οποία εφαρμόζεται όσον αφορά την ειδική εκπαίδευση. Και να κλείσουμε, κυρία Βασιλείου, με το τι συμβαίνει στα σχολεία μας και με τον κορονοϊό. Επειδή δεν θέλουμε ούτε να τα ενοχοποιούμε, ούτε να τα στιγματίζουμε, αν βαίνουν όλα καλώς, αν χρειάστηκε κάποιες τάξεις να κλείσουν και αν υπάρχει έτσι αυτή, αφού έχουμε πλέον την εμπειρογνωμοσύνη, να την πω, για λειτουργία της τηλεκπαίδευσης και λοιπά, εκεί και όπου αυτό απαιτείται. Κοιτάξτε, μέχρι στιγμής, όπως έχετε πει και εσείς, λειτουργούμε εδώ και μια εβδομάδα. Δεν έτσι έχει καταγραφεί έντονο περιστατικά τα οποία έτσι να χρήζουν οποιασδήποτε αναφοράς. Εννοείται ότι αναμένουμε να υπάρξουν. Εδώ υπάρχουν, καταγράφηκα στα σχολεία της μέσης εκπαίδευσης που και τα παιδιά έχουν το safe pass. Ναι. Επομένως, είναι εδώ που καταθέτουμε τον προβληματισμό μας, γιατί να επαναλάβω ξανά ότι όσον αφορά τα δημοτικά νηπιαγωγεία, ειδικά σχολεία, δεν υπάρχει το safe pass στα παιδιά, είναι κάτω των 12, ούτε υποχρεωτική μάσκα υπάρχει, ούτε τα rapid test υποχρεωτικά υπάρχουν, επομένως υπάρχει ένας προβληματισμός. Είναι αναμενόμενο, αν θέλετε, ότι θα υπάρξουν κρούσματα. Επομένως, το ιδεατό και το σωστό και το αναμενόμενο είναι να έχουμε τη στήριξη όλης της πολιτείας και του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Παιδείας. Και βεβαίως, αν μου επιτρέπετε και να αναφερθώ και στο ρόλο των γονιών, είναι σημαντικό και οι γονείς όσον αφορά τη χρήση μάσκας από τα παιδιά. Είναι καλό έτσι να τα ενθαρρύνουν και ήδη, να τους βάζουν σε τσαντούλα τους τη μάσκα, γιατί τουλάχιστον η εμπειρία της πρώτης εβδομάδας έδειξε ότι δεν είναι μεγάλος ο αριθμός των παιδιών που χρησιμοποιούν τις μάσκες. Βεβαίως, οι εκπαιδευτικοί φροντίζουν έτσι να το επαναφέρουν, να το εξηγήσουν, να εξηγήσουν τον τρόπο χρήσης, αλλά είναι σημαντικό και οι γονείς έτσι να βοηθήσουν σε αυτό και βεβαίως να δώσουν και την αναμενόμενη συγκατάθεση στον αριθμό σχολείων που έχω αναφέρει προηγουμένως όσον αφορά τη διενέργεια rapid test, για να μπορέσει να γίνει και σε αριθμό μαθητών. Είναι στοιχεία τα οποία ξέρουμε όλοι, από η εμπειρία έδειξε ότι βοηθούν. Αυτό πολύ σωστά το έχετε πει και εσείς, κυρία Σάβα. Το ζητούμενο είναι σχολεία ανοιχτά για να μην χρειαστεί τηλεκπαίδευση. Και βεβαίως όσον αφορά την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, βεβαίως η εκπαιδευτική μας είναι έτοιμη και με την εμπειρία της προηγούμενης χρονιάς
να βοηθήσουν τα παιδιά και με την εξαποστάσεως εκπαίδευση για να μην χαθεί ούτε πάντως, και μία μέρα. Βασιλείου, η δική μας η δασκάλα της τρίτης δημοτικού, της κόρης μου της μεγάλης, μας έστειλε ήδη στο Viber, ζήτησε όλα τα στοιχεία για να είμαστε έτοιμοι για πανεδεχόμενο, ό,τι χρειαστεί, να είμαστε έτσι δικτυωμένοι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κυρία